σας, αυτό το πράγμα με το καλησπέρα πρέπει να το φτιάξω. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην παρέα μου. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, είστε καλά? Πού σας πετυχαίνει αυτή την όμορφη και ανοιξιάτικη ημέρα? Thank God. Γιατί it's spring. Γιατί πόσο πια να πάει άλλο αυτό με τις βροχές και τις καταιγίδες και δεν ξέρω και εγώ τι. Αν πεις, κοπέλα μου, έχουμε αλλεργίες στη γη. Θα σας πω, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά πρέπει να περάσει και αυτή η εποχή. Να πάμε στην επόμενη. Να έρθει το καλοκαιράκι. Γιουχου, καλοκαιράκι, μαυρισματάκι, ήλιος. Ξέρετε τώρα, όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, έχω πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις. Όμως, πριν από τις ειδήσεις, θέλω να σας μιλήσω, γιατί μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για το κινητό μου. Γιατί όπως βλέπετε, το κρατάω έτσι και βλέπετε όλο το χρώμα και ψαρώνεται, είναι πάρα πολύ λογικό. Και ναι, είναι το νέο Huawei P30 Pro και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και σας προτρέπω να τα δείτε κι εσείς, αν δεν τα έχετε δει. Διότι είναι η σειρά της Huawei, η οποία παρουσιάστηκε στις 26 Μαρτίου στο Παρίσι. Είχα την τύχη και τη χαρά να βρεθώ και εγώ εκεί. Και θέλω να σας πω ότι η παρουσίαση ήταν... Το ψαρωτική είναι λίγο, διότι αν δείτε, παιδιά, καταρχάς έχει τετραπλή κάμερα Leica. Επίσης, αν εξαιρέσουμε όμως την κάμερα, θέλω να σας πω ότι το zoom που κάνει αυτό το κινητό είναι εξωπραγματικό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς να σου πω τώρα, μπορεί να βλέπεις απέναντί σου μια ταμπέλα, να είσαι στον... Θα σας το πω πολύ απλά. Θα σας δώσω παράδειγμα. Είσαι στην Κηφισίας, εντάξει. Και είναι απέναντι. Και στην Κηφισίας έχει πάρα πολλά ιατρία, ξέρετε, πάνω ψηλά που έχουν τις ταμπέλες, που εγώ ούσα μεγάλος γκαβούλιακας, δεν βλέπω τίποτα. Λοιπόν, μπορείς να κάνεις zoom και να δεις, παιδιά, με το zoom του, που φτάνει μέχρι και επί 50. Και το λέω ειλικρινά, δεν κάνω πλάκα, το λέω ειλικρινά. Μηδενίζει κυριολεκτικά τις αποστάσεις, βλέπεις τα πάντα. Οπότε, ακόμα και για τους μύωπες είναι το καλύτερο. Όχι σίγουρα, αλλά και για εσάς φυσικά που λατρεύετε τη φωτογραφία. Διότι δεν υπάρχει αυτή η φωτογραφία. Σας το λέω, σας το υπογράφω. Είναι τεσταρισμένο αυτό που σας λέω. Επίσης, αυτό το υπέροχο που έχει, παιδιά, το συγκεκριμένο κινητό, το Huawei P30 και το Huawei P30 Pro, βλέπουν τα πάντα, παιδιά, στο σκοτάδι, έχω να σας πω. Δηλαδή, κάνουν την νύχτα μέρα. Huawei, λοιπόν, P30 και P30 Pro είναι αυτό που βλέπετε. Έχω αυτό το χρώμα εγώ, είναι σε άλλα δύο, είναι στο μπλε, στο Twilight Blue, αν το λέω σωστά, όπως επίσης είναι και το μαύρο, αλλά είναι και αυτό το οποίο εγώ το έχω λατρέψει και μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Οπότε αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μπορείτε να ξαναγράψετε, γιατί ξαναγράφει ουσιαστικά τους κανόνες, παιδιά, με τη νέα αυτή σειρά του Huawei P30 και P30 Pro. Και αλλάζει τα δεδομένα στη φωτογραφία και επειδή ζούμε στην εποχή της φωτογραφίας, είναι τρομερό το πόσο ρεαλιστικές είναι οι φωτογραφίες που βγάζει. Δηλαδή, αυτό που βλέπει το μάτι σας, ακριβώς αυτό το πράγμα αποτυπώνεται και εδώ πέρα. Είναι φοβερό. Λοιπόν, με την κάθε λεπτομέρεια. Συντονιστείτε και στα δικά μου social media, κάνω και τέτοια, γιατί θα δείτε που θα ανεβάζω διάφορες φωτογραφίες μέσα από αυτό το κινητό και θα καταλάβετε. Λοιπόν, αν κάτσω τώρα και σας αναλύσω, θα το κάνω στα επόμενα, θα το κάνω την επόμενη φορά. Αν κάτσω και σας αναλύσω τι και πώς, θα πάθετε εγκεφαλικό. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Και πάμε λίγο στο Instagram του Matt TV, όπου δώστε μου ένα λεπτάκι. Λοιπόν, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στο Instagram του Matt TV του αγαπημένου, γιατί εκεί έχουμε πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις. Όπως, ας πούμε, η μία είδηση είναι ότι το άλμπουμ, παιδιά, του Avicii είναι γεγονός. Ήταν 20 Απριλίου του 2000. Παιδιά, πέρασε ένας χρόνος. Έχω σοκαριστεί. Ναι, ήταν λοιπόν 20 Απριλίου του 2018 όταν σοκαρίστηκε η μουσική βιομηχανία από την απώλεια του Avicii. Η οικογένεια του, ωστόσο, θέλοντας να της τιμήσει τη μνήμη του και την καλλιτεχνική του ταυτότητα, αποφάσισε να προχωρήσει στην διανομή αυτού του μουσικού υλικού με τους ανθρώπους που συνεργάζονταν μαζί του, να ολοκληρώνουν τα τραγούδια του, αυτά που είχαν απομείνει. Λοιπόν, το πρώτο σύγκλι με τίτλο SOS θα κυκλοφορήσει στις 10 του μηνός. Κυκλοφόρησε στις 10... Πώς έχουμε σήμερα, έχω χάσει τις μέρες. 10, σήμερα. 10 Απριλίου. Ενώ το πολύ αναμενόμενο άλμπουμ με τίτλο... Έγινε, εντάξει, το έχω. Έγινε. Με τίτλο Team στις 6 Ιουνίου. Να σας πω ότι τα έσοδα του άλμπουμ θα διατεθούν στο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα. Ορίστε. Ναι, το ξέρω ότι έχουμε 11, έχετε δίκιο. Λοιπόν, στο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Tim Berling Foundation με σκοπό την πρόληψη των ψυχικών ασθενειών και των αυτοκτονιών. Λοιπόν, πάμε λίγο και για, να σας πάω έτσι ένα πίσω τσίκι στο φετινό MacBook, παιδιά. Διότι εμείς το MacBook το
ξέρουμε ως φυσικά το πιο νεανικό fashion και music event. Όμως, ένας από τους μεγαλύτερους προχειρικλήμενους φέτος έκλεισε τα 60 του χρόνια και φυσικά μιλάω για τη Μίνι. Ήταν η Μίνι, παιδιά, το θελικό σύμβολο design των 60s που εμφανίστηκε στο catwalk με την επαιτειακή έκδοση Mini 60 Years μαζί με την Νικολέτα Ράλη επί σκηνής. Και φυσικά το Διονύση Σκηνά με την νέα του μεγάλη επιτυχία, το πάρτι μας, τα έδωσαν όλα επάνω στο stage. Θα καταλάβετε σε πολύ λίγες μέρες, γιατί έχετε δει μόνο κάποια λίγα υλικά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη είδηση από το Instagram του Matt TV μας και φυσικά αμέσως τώρα έρχεται ο R. Kelly, ο οποίος έδωσε συναυλία για 28 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Δεν μ' αρέσει αυτή η είδηση. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι όντως η πιο σύντομη εμφάνιση καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής. Παρ' όλα αυτά, γενικώς θα πρέπει να είναι η σύντομη εμφάνιση του R. Kelly, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, κάποιοι θαυμαστές, παιδιά του R. Kelly, θέλω να σας πω ότι βρέθηκαν στο κλαμπ και δήλωσαν δυσαρεστημένοι. Από αυτό δήλωσαν δυσαρεστημένοι οι fans του R. Kelly. Από ό,τι άλλο έχει γίνει και ό,τι έχει βγει στη φόρα για τον R. Kelly, δεν έχουν δηλώσει δυσαρεστημένοι. Αλλά τέλος πάντων, προχωράμε. Γιατί πλήρωσαν μέχρι και 100 δολάρια για να τον δουν από κοντά, για να εμφανιστεί η Divica 28 δευτερόλεπτα και να ξαναβεί και να γυρίσει. Τέλος πάντων, συγγνώμη για την εμπάθεια που έχω αυτή τη στιγμή. Απλά δεν βλέπω ένα ντοκιμαντέρ που έχει να κάνει με τη ζωή του R. Kelly. Και όπως καταλαβαίνετε, έχω κάπως λίγο επηρεαστεί. Λοιπόν. Πάμε και στην αγαπημένη Ρίστε Λάς, παιδιά, γιατί βρέθηκε στο Madwalk φέτος και πραγματικά πήγαμε με την Ελένη στο περίπτερο της Ρίστε εκεί έξω, που ήταν στο lobby του Madwalk και θέλω και εκεί που έγινε και το after party κιόλας και θέλω να σας πω ότι είδαμε πραγματικά τα πιο fashionable ρολόγια των συλλογών Michael Kors, Emporia Armani, Armani Exchange, Gun Time, όπου φυσικά φωτογραφήθηκαν οι καλεσμένοι του Madwalk. Ήταν υπέροχα όλα ένα προς ένα, με την Ελένη θέλαμε να φύγουμε και να τα πάρουμε όλα. Το απόλυτο πραγματικά fashion show, τα ρολόγια των συλλογών Michael Kors, Emporia Armani, Armani Exchange και Gun Time ήχησαν στους ρυθμούς αυτής της μουσικής. Ήταν υπέροχα και είναι υπέροχα όλα και φυσικά μπορείτε να βρείτε και να μπείτε να τα βρείτε και εσείς. Λοιπόν, να πω και την επόμενη. Δεν έχουμε άλλη. Εντάξει, λοιπόν, πάμε σε ένα break, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχω πολλούς καλεσμένους σήμερα από TEDx. Το TEDx του Καποδιστρίου Πανεπιστημίου θα έρθει αμέσως μετά η υπεύθυνη Αγγλική για να μιλήσουμε. Είναι το πρώτο TEDx του Καποδιστρίου Πανεπιστημίου, να δούμε τι θα δούμε. Επίσης, από ομιλητές, πού θα γίνει, πώς μπορείτε να βρεθείτε κι εσείς, όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Επίσης, έχουμε τους συντελεστές της παράστασης και τους τοπίους της παράστασης Γιβραλτάρ. Θα δώσουμε και προσκλήσεις. Γενικά, μια πολύ πολύ γεμάτη εκπομπή. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, μείνετε εδώ στην παρέα μου συντονισμένοι. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και σας είπα πριν από λίγο ότι θα έχω πολύ πολύ ωραίους καλεσμένους σήμερα και μια πολύ πολύ γεμάτη εκπομπή. Και αυτό συμβαίνει τώρα, γιατί στην παρέα μου είναι η Αγγελική Θανοπούλου και η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος διοργανώνει ένα TEDx και η συγκεκριμένη είναι υπεύθυνη για το TEDx του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Όλοι είχανε. Τώρα έχει και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μου. Ευχαριστούμε και για τη φιλοξενία. Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Θέλω να μου λύσεις πάρα πολλές απορίες γύρω από το TEDx. Βεβαίως. Καταρχάς υπάρχουν πάρα πολλά. Ναι. Όλα ουσιαστικά έχουν τον ίδιο στόχο. Κάθε TEDx, ουσιαστικά πανεπιστημιακό TEDx, συνήθως προσαρμόζεται με βάση το πανεπιστήμιο που έχει. Mm-hmm. Εμείς είχαμε μια τεράστια πανεπιστημιακή κοινότητα. Είμαστε 34 διαφορετικά τμήματα. Από νομική μέχρι ιατρική, μπορείς να σκεφτείς. Οπότε αυτό ήταν και η μεγαλύτερη πρόκληση και ήταν και το έναυσμα για να ξεκινήσουμε τη διοργάνωση. Εξοκεί πάρα πολλοί ομιλητές και από διάφορα πεδία ουσιαστικά στο δικό σας το TEDx. Ναι, έπρεπε αυτό. Αυτό ήταν το αρχικός μου στόχος, να φέρουμε άτομα από διάφορα επιστημονικά πεδία. Βέβαια, αυτό είναι και μια βασική προϋπόθεση από το TED. Ουσιαστικά σου λέει ένας από τους κανόνες του TED, φέρε άτομα από διάφορα επιστημονικά πεδία να μπορέσουν να μιλήσουν. Μάλιστα. Το οποίο έχει και ενδιαφέρον για το κοινό και για κάποιον ο οποίος είτε είναι θεωρητική σχολή είτε θετική, να μπορεί να παρακολουθήσει και να έχει ενδιαφέρον. Δώσε μου ένα λεπτάκι έτσι, πριν να συνεχίσουμε και αναλύσουμε τα περί του συγκεκριμένου TEDx. Να πάμε να δούμε έτσι ένα βίντεο, ένα promo βίντεο.
από εσάς και θα τα πούμε τώρα σε πολύ πολύ λίγο. TEDx NKUA, σωστά. Μάλιστα, ναι, είναι τα αρχικά του Καποδιστριακού. Θα γίνει στην Αγία Παρασκευή. Ναι, στο Νεκεφέ Δημόκρητο, τώρα το Σάββατο 13 Απριλίου. Για πρώτη φορά εκεί. Πρώτη φορά διοργανώνεται και εκεί η TEDx. Οπότε ήταν και μία ακόμα πρόκληση για μας, mm-hmm. το να βρούμε έναν χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης που να μην έχει ξαναγίνει άλλο TEDx αντίστοιχο. Ουσιαστικά είναι από το πρωί μέχρι το... Ναι, ουσιαστικά θα ανοίξουμε, ναι, από τις 10 η ώρα ανοίγουν οι πύλες, mm-hmm. 11 η ώρα ξεκινάει η πρώτη ομιλία και τελειώνει περίπου στις 7.30 ώρα η ατζέντα των ομιλιών και μετά ακολουθεί το closing party. Μάλιστα. Και μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει, αν θέλει, όλες τις ομιλίες, είτε κάποια που τον ενδιαφέρει πολύ, πολύ περισσότερο. Ναι, υπάρχει δυνατότητα να κάνει εγγραφή οποιαδήποτε στιγμή. Απλά mm-hmm. απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει κλείσει το εισιτήριό του από πριν. Μάλιστα, ηλεκτρονικά. Κατάλαβα. Άρα πρώτα πρέπει να μπείτε να κλείσετε ηλεκτρονικά το εισιτήριο. Πού μπαίνουν να κλείσουν το εισιτήριό τους? Στο site μας, στο mm-hmm. TEDxNKUA. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο tab που είναι για τα εισιτήρια, καθώς επίσης και στα social media μπορεί να βρει το link απευθείας. Υπάρχει περίπτωση να μπορεί να βρει και, δεν ξέρω, ρωτάω, αλλά μπορεί να απορρίσουν πολύ, γι' αυτό το λέω. Υπάρχει περίπτωση να μπορούν να βρουν και εισιτήρια τελευταία στιγμή? Θα τα αφήσουμε ανοιχτά μέχρι τελευταία στιγμή, θέλουμε. Ωραία. Βέβαια, υπάρχουν και πολλοί διαγωνισμοί σε περίπτωση που κάποιος δεν προλάβει. Mm-hmm. Πολλοί χορηγοί επικοινωνίας μας κάνουν διαγωνισμούς για προσκλήσεις. Α, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Οπότε, ναι. Ούτως ώστε μπορεί να μπείτε μέσα και από αυτόν τον δρόμο να βρείτε μια πρόσκληση, αν δεν έχετε τη δυνατότητα να πάρετε ένα εισιτήριο, ας πούμε. Πόσους ομιλητές έχετε? Έχουμε 13 ομιλητές από Ελλάδα και εξωτερικό. Mm-hmm. Και τρία performances. Ουσιαστικά η δομή ενός TEDx είναι να χωρίζεται σε τρία sessions ομιλιών mm-hmm. και ανάμεσά τους να χωρίζεται με τρία performances. Μάλιστα. Φέτος έχουμε σκεφτεί να φέρουμε όλες τις τέχνες και χορό και θέατρο και μουσική σαν performances, να μην είναι μόνο μουσική ή μόνο χορός. Γι' αυτό το λόγο έχουμε φέρει το ραπτάκι με το πολυφωνικό. Μάλιστα. Που θα κάνει το Evolution of the Greek Music, θα τραγουδήσουν. Θα κάνει Evolution of the Greek Music. Ναι. Έλα, τι ωραίο. Ναι. Επίσης, έχουμε την Άννα Γερογιάννη που ήταν από το Ελλάδα Έχεις Ταλέντο. Mm-hmm. Είχε φτάσει στους ημιτελικούς. Έχουμε επίσης έναν ομιλητή ο οποίος θα είναι και λίγο πιο διαδραστικό με μουσική, συνδυάζεται με μουσική. Μάλιστα. Και είναι ο Μιχάλης ο Παούρης, ο οποίος είναι ένας από τους πιο γρήγορους ανθρώπους που παίζουν μπουζούκι παγκοσμίως και θα κάνει μια ομιλία συνδυαστική, λίγο με μπουζούκι, λίγο ομιλία. Άκου τώρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είπαμε, αυτό. Ναι, να το κάνουμε κάπως διαφορετικό. Mm-hmm. Και το τρίτο performance είναι το θεατρικό «Τα τέσσερα κοριτσάκια», το Χρήστη Καρασαβίδη. Θα παίξουν ένα απόσπασμα της παράστασής τους για το TEDx. Έχετε δουλέψει πάρα πολύ γύρω από πόσο καιρό το οργανώνετε? Την ημέρα του event θα κλείσουμε ένα χρόνο. Αλήθεια. Ένα χρόνο που ξεκινήσαμε και πήραμε το ΚΕΕ από το Πανεπιστήμιο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να μου πεις άλλη μια φορά πού μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους όσοι ενδιαφέρονται, ωραία, αλλά και να δουν και το πρόγραμμα του TEDx. Ναι, έχει αναρτηθεί. Λοιπόν, μπορούν να μπουν είτε στο site του TEDxNKUA.com, mm-hmm. όπου υπάρχει συγκεκριμένο tab με τα εισιτήρια, ή αλλιώς στα social media, πάλι TEDxNKUA, Facebook, Instagram και LinkedIn, όπου μπορούν να βρουν το link έτοιμο και τέλεια, να κλείσουν το εισιτήριό τους. Και στο site υπάρχει και το πρόγραμμα αναρτημένο? Υπάρχει το πρόγραμμα, οι ομιλητές για το closing party, τα πάντα όλα. Αχ, παιδιά, πάρα πολύ ωραία θα είναι. Πάρα πολύ. Καλό ταξίδι θα ευχηθώ εγώ και του χρόνου. Ευχαριστούμε. Να ξεκινήσετε από το Σάββατο να διοργανώνετε το επόμενο που θα γίνει, ναι, σε ένα χρόνο από τώρα. Πολύ πολύ ωραία πρωτοβουλία. Έτσι, μια ματιά που έριξα στους ομιλητές, θέλω να σας πω ότι έχει όντως πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξέρω και κάποιους από αυτούς. Λοιπόν, εμείς τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Αγγελική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στην παρέα μου. Για όλους όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να μπείτε φυσικά στο site, να κλείσετε τα εισιτήριά σας και να δείτε και το πρόγραμμα. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Σε πολύ λίγο θα είμαστε παρέα. Επιστρέψει παρέα με δύο, δυόμιση,
Τρεις ανθρώπους τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τις γυναίκες. Στην παρέα μου είναι η Δώρα Παρδάλη και ο Γρηγόρης Χατζάκης. Χαίρομαι πάρα πάρα. Στην καταλέγω από τις γυναίκες. Όχι, είπα θα ξεκινήσω από τις γυναίκες. Και υπάρχει ένας τρίτος στην παρέα. Ναι, είναι ο Χρήστος Καπενής, ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να έρθει, αλλά δεν τα κατάφερε γιατί είχε μια έκτακτη πρόβα. Υπέροχα. Στέλνει τους χαιρετισμούς του. Τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Η φωτογραφία που την έχουμε βάλει δεν είναι λίγο creepy, θέλω να πω, έτσι. Είναι λίγο. Ναι, είναι, αλλά το ζήτησε. Ναι. Α, οκ, okay, εντάξει. Χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα. Λοιπόν, παράσταση Γιβραλτάρ. Ναι. Θέλω να μου πείτε έτσι δύο λόγια για την παράσταση. Και έτσι όπως διάβαζα και στο δελτίο τύπου, υπάρχει και ραδιοφωνική αναμετάδοση. Ναι. Πολύ σύντομα να το πω. Μα όχι, έχουμε το χρόνο να ακολουθεί. Okay. Είναι η ιστορία, τέλος πάντων, το έχουμε γράψει μαζί με τον Χρήστο που ναι. είναι εδώ, που έχουμε την ομάδα τους, Ginger Creepers. Και αφορά σε δύο Βρετανούς αρχαιοκάπηλους, οι οποίοι τους κυνηγημένοι από την Ιντερπόλ καταλήγουν στο Γιβραλτάρ. Εκεί πέρα προσπαθούν να εντοπίσουν τη χαμένη Ατλαντίδα που σύμφωνα με τον Πλάτωνα τοποθετείται δίπλα στο Γιβραλτάρ. Και παράλληλα για κάλυψη δημιουργούν μια ραδιοφωνική εκπομπή που ενώ αυτή είναι το λιγότερο μεγάλα καθήκια έχουν μια ραδιοφωνική εκπομπή που είναι πάρα πολύ ρομαντική, που μιλάει για την αγάπη, που παίζει τραγούδια πολύ ερωτικά ή τέλος πάντων ρομαντικά. Mm-hmm. Και αυτή η εκπομπή λοιπόν διατρέχει όλη την παράσταση, mm-hmm. είναι η διάρκεια μιας εκπομπής και μεταδίδεται εκείνη την ώρα ζωντανά σε web radio δικό μας που είναι στο site το δικό μας ginzacreepers.com και έχει μέσα το ραδιόφωνο που μπορεί να ακούσει εκείνη την ώρα μόνο το κομμάτι. Μόνο το ραδιοφωνικό κομμάτι. Μόνο το ραδιοφωνικό κομμάτι και τον ήχο που παίζει παράλληλα. Αλλά αυτό που συμβαίνει ζωντανά είναι λίγο διαφορετικό. Αυτό να ρωτήσω κάτι, το κομμάτι το ραδιοφωνικό μπορεί να αλλάξει, τι θέλω να πω. Δηλαδή, όταν κάνεις μια ραδιοφωνική εκπομπή live, πολλές φορές αλλάζουν και κάποια πράγματα. Δεν θα πεις πάντα στάνταρα μερικά πράγματα. Είναι, ναι. Ή το πάτε λίγο by the book με λόγια. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο καμβάς, μια γραμμή συγκεκριμένη, αλλά κάποιες φορές παραλλάσσονται λίγο τα λόγια που λέμε. Μέσα σε αυτό λοιπόν, σε όλη αυτή την κατάσταση, εμφανίζεται κάποια στιγμή η Δώρα, η Τζάνης. Οι άλλοι δύο είναι ο Λίο και ο Λούι, έτσι λέγονται. Δεν μπερδεύει τα ονόματα, Λίο και Λούι. Τα μπερδεύω εγώ. Η Τζάνη τα μπερδεύει πολύ. Η οποία έρχεται τέλος πάντων η Δώρα από μια λίγο διαφορετική πραγματικότητα. Ναι. Εγώ βρίσκομαι λίγο στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή κάπως, θα έλεγα. Νομίζω ότι πηγαίνω... Αλλά κυριολεκτικά στο λάθος μέρος. Δεν τη είναι... λάθος στιγμή. Ναι. Νομίζω ότι πηγαίνω για μια συνέντευξη τέλος πάντων, για μια δουλειά, αλλά βρίσκομαι με τον Λούι και τον Λίο. Μπορώ να πω περισσότερα τώρα, να πω... Πες κάτι. Θέλω να γίνω βοηθός... του καλύτερου detective, ας πούμε. Οπότε νομίζω ότι βρίσκομαι σε ένα γραφείο... Ναι. Μάλιστα. Detective. Και εκεί μάλλον θα έρχεσαι... Εγώ, αν μου πει κάποιος, μπορεί να ανακαλύψεις ότι αυτοί οι δύο είναι δύο... Καθάρματα. Είναι δύο καθάρματα, τα οποία, ναι, εκεί ξεφεύγουν λίγο τα πράγματα. Μου φέρονται λίγο άσχημα, θα έλεγα. Λίγο. Και τέλος πάντων, κάποια στιγμή αυτή η παρεξήγηση λύνεται. Ναι. Έχουμε και φωτογραφίες από την παράσταση. Να βλέπουμε κιόλας εδώ πέρα. Οπα. Αυτό είναι μέσα από το... Όχι, όχι, αυτό είναι, αυτό είναι από τις φωτογράφεις για τα δελτία τύπου. Ναι. Παιδιά, τι ωραία. Να πούμε ότι δίνουμε φυσικά και προσκλήσεις για την παράσταση Γιβραλτάρ, η οποία παίζει κάθε Σάββατο και Κυριακή. 7 η ώρα στο Bios. Τέλεια. Ορίστε, και εδώ έχουμε και άλλες φωτογραφίες. Εδώ είναι ο τρίτος παρέας που δεν έχει έρθει. Ναι. Αποφάσισε να μην έρθει. Ναι. Γιατί δεν έχει κάποιες δουλειές, αλλά εδώ μας κρατάει τη συντροφιά του. Εδώ είναι δίπλα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πες. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Να ρωτήσω κάτι. Η ομάδα αυτή είναι μια ομάδα που απαρτίζεται από πόσα άτομα? Στην πραγματικότητα είναι η ομάδα
ο βασικός πυρήνας είναι ο Χρήστος και εγώ. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια πολύ σταθερά άτομα στο backstage, στο δημιουργικό κομμάτι. Και η Δώρα είναι η μόνη που έχει λειτουργήσει ως έξτρα ηθοποιός στην ομάδα. Άρα έχεις παλέψει. Έχω προνομιακή θέση. Έχεις προνομιακή θέση. Έχεις δουλέψει πολύ για να κατακτήσεις αυτή τη θέση, έτσι. Φυσικά. Να έχεις μια θέση ανάμεσά τους. Και τώρα είμαι εγώ εδώ και όχι ο Χρήστος, έτσι. Αυτό κάτι σημαίνει. Δεν ξέρω ποιος είχε την ιδέα για τη σύσταση αυτής της ομάδος, αν ήταν ο Χρήστος ή αν ήσουν εσύ. Αλλά αν ήσουν εσύ όμως, τρίζει η καρέκλα του. Όχι, εντάξει, ήταν κοινή. Δεν θέλω να σου πει ότι διχόνια ανάμεσά σας. Συγγνώμη. Όχι, εντάξει, εδώ παρέα είναι. Ακούει κι αυτός. Ναι, ναι, φυσικά. Λοιπόν, έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα και για την παράσταση και για τις προσκλήσεις, αλλά θέλω να φύγουμε σε ένα break και να έχουμε και όλο το χρόνο στην πορεία. Να σας πω, αν είστε κι εσείς παιδιά λάτρης της μουσικής, τι έπαιζε, έπαιζε πριν από λίγο τακι-τακι. Γιατί αν έπαιζε πριν από λίγο τακι-τακι, θέλω να σας πω ότι στις 10 Ιουλίου, παιδιά, στην Πλατεία Νερού, πάρα πολύ ωραίος συναυλιακός χώρος, όταν στείνεται είναι πάρα πολύ ωραίος συναυλιακός χώρος, έρχεται το Primer Festival 2019 και για πρώτη φορά στην Αθήνα, στο Primer Festival 2019, θα βρίσκεται ο TJ Snake. Όλοι γνωρίζουμε, ιδίως εδώ στο MAD, με τεράστιες συνεργασίες, με Σελίνα Γκόμες, με Cardi B, με Ozuna, στο YouTube με 1 δισεκατομμύριο views στο τάκι-τάκι, αλλά και σε άλλες επιτυχίες. Θα είναι εδώ, οπότε παιδιά μου, για όποιον θέλει να παραβρεθεί στο event το συγκεκριμένο, θέλω να σας πω ότι η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται στο www.viva.gr, όπως επίσης στο www.public.gr, στα καταστήματα Public, Seven Spots, Wind, Reload, αλλά και Ευρυπίδης, για εσάς που θέλετε να βρεθείτε στο Primer Festival 2019. Θα μου πείτε, είναι 10 Ιουλίου. Ναι, θα σας πω, είναι 10 Ιουλίου. Παρ' όλα αυτά όμως, πρέπει να προνοήσουμε λιγάκι για να μπορέσετε να βρεθείτε κι εσείς εκεί. Λοιπόν, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με τα παιδιά από την παράσταση Γιβραλτάρ. Με τη Δώρα και τον Γρηγόρη, τον Γρηγόρη και τη Δώρα. Και τον Χρήστο φυσικά εδώ στην παρέα μας είναι. Από κάτω έχει χωθεί. Βρε σατανά. Λοιπόν, να μάθουμε έτσι λίγο περισσότερα πράγματα για την παράσταση. Να δούμε πώς μπορείτε κι εσείς να κερδίσετε προσκλήσεις. Όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Έτσι, fine. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει με τους συντελεστές της παράστασης Γιβραλτάρ, μία ιδιαίτερη παράσταση, όπου ο Χρήστος έκατσε πια δίπλα σου, κάτι σου λέει βέβαια. Οκ, ναι. Πολλά φιλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλει να βγείτε. Οκ, μετά την παράσταση θα πάμε για μπύρες. Ναι. Ωραία, εντάξει. Εφόσον είπε ναι. Λοιπόν, ωστόσο η Δώρα και ο Γρηγόρος είναι στην παρέα μου, ο Γρηγόρος και η Δώρα. Αυτό είναι κωμωδία. Μπορείς να το πεις σαν κωμωδία. Είναι μία μαύρη κωμωδία, με αρκετά βρετανικό κιόλας χιούμορ. Δεν λέω περισσότερο, είναι και Βρετανοί ήρωες. Αλλά το χαρακτηρίζουμε ως στατική περιπέτεια, γιατί έχει στοιχεία περιπέτειας, έχει στοιχεία πιο thriller, αλλά λόγω της συνθήκης του ραδιοφώνου είναι πιο στατικό. Και ναι, κάπως έτσι θα το χαρακτήριζα, δεν ξέρω. Από πού εμπνευστήκατε όταν τη γράφατε αυτή την παράσταση? Είναι κάτι που, δεν ξέρω, αρχαιοκαπηλεία, οκ. Ήταν, είχε ξεκινήσει από την ιδέα της αναζήτησης. Είχαμε κάνει και μία παράσταση πέρυσι, ο ήχος που έχει το χώμα στο μικροσκόπιο, που ήταν με δύο μουσικούς οι οποίοι χάνονται σε ένα δάσος για να ανακαλύψουν τον απόλυτο ήχο του 21ου αιώνα. Έτσι είχε ξεκινήσει και με αυτό, ότι είναι δύο αρχαιολόγοι, αρχαιοκάπηλοι, οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη μεγαλύτερη ανακάλυψη του 21ου αιώνα, που είναι η Ατλαντίδα. Και έχει ξεκινήσει από αυτή την ιδέα και σιγά σιγά άρχισε να χτίζεται ένα ολόκληρο σύμπαν μέσα από αυτό, με το που βρίσκονται αυτοί, με το Γιβραλτάρ που
και τι είναι το Γιβραλτάρ και πώς είναι το Γιβραλτάρ και την ιστορία του και όλα αυτά. Και... Θέλει πολύ διάβασμα πάντως, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Για να μπορέσεις να γράψεις δηλαδή μια παράσταση, θέλει... Σίγουρα πολύ και διαβάζω και πολλά διαφορετικά πράγματα για να μπορέσει να υποστηριχθεί. Αλλά και πάρα πολύ brainstorming, πολύ κουβέντα, πολύ... Πόσο καιρό σας πήρε? Εντάξει, η ιδέα είναι ένα χρόνο, αλλά δουλειά ήταν ένα τετράμινο κάπου εκεί. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Ποιες είναι οι αντιδράσεις του κόσμου όταν τελειώνει πια η παράσταση και έρχεται η ώρα να βγείτε έξω στο λόμπι, στο φουαγέ εκεί πέρα και να συζητήσετε έτσι λίγο με τον κόσμο και να δείτε τι έχει αποκομίσει από όλο αυτό και πώς έχει περάσει και... Θες να πεις. Να πω. θες να πεις. Λοιπόν, συνήθως αυτό που ακούμε πιο συχνά είναι ότι επειδή δεν είναι μια κλασική θεατρική παράσταση και ο χώρος δεν είναι ένας κλασικά διαμορφωμένος θεατρικός χώρος, είναι περισσότερο σαν installation ο χώρος. Mm-hmm. Το σκηνικό είναι ένα μισοτελειωμένο πάρτι, ας πούμε, μέσα στο οποίο έχει στηθεί ο ραδιοφωνικός σταθμός. Οι περισσότεροι αυτό που μας λένε είναι ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το γεγονός πως μπαίνοντας, νιώθουν σαν να είναι μέρος αυτού του πράγματος και δεν αισθάνονται ότι παρακολουθούν θέατρο. Εμένα αυτό μου έχουν πει οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν έρθει και έχουν την παράσταση, είναι ότι νιώθουν ότι είναι. Βλέπουν κάτι αληθινό και ζωντανό, το οποίο δεν είναι παράσταση. Δεν έχει τους συνηθισμένους όρους μιας θεατρικής παράστασης. Ήταν πολύ βασικό στόχος το να είναι, να υπάρχει μια ατμόσφαιρα που ακολουθεί και τρέχει παράλληλα με το έργο. Υπάρχει ένα, ότι μπαίνεις μέσα σε κάτι το οποίο δεν είναι απλώς. Υπάρχει μια διάδραση χωρίς να υπάρχει διάδραση. Ναι. Αυτό ακριβώς, ναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το πιο συχνό. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες αντιδράσεις. Το άλλο πολύ συνήθως, επειδή έχει μία ανατροπή στη δομή του έργου στην πορεία, όχι μόνο, το λέω δηλαδή μόνο δραματουργικά σαν ανατροπή, αλλά και στην όλη λογική του αυτού που παρακολουθείς, δημιουργεί πολύ στον περισσότερο κόσμο ένα σκάλωμα του ό,τι έχει γίνει τώρα. Δηλαδή φεύγουν πάρα πολύ, βλέπουμε, που να είναι με πολλή σκέψη ή να κάθονται μετά εκεί στο μπαρ, ας πούμε, και να συζητάνε όλοι, να συζητάνε μεταξύ τους τι κατάλαβε ο καθένας, τι συμπέρασμα έβγαλε. Είναι πολύ ωραίο αυτό, να βάζεις τον άλλο στη διαδικασία να σκέφτεται. Δηλαδή να αφήσεις μια παράσταση και να έχεις πράγματα να είναι food for thought, ας πούμε. Κάπως έτσι. Ή ο καθένας να καταλαβαίνει ένα διαφορετικό τέλος ενδεχομένως, δεν ξέρω. Ναι, σαφώς. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Κάτι θέλω τώρα να πω και το ξέχασα. Τα άκου να δεις τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πούμε ότι παρόλα αυτά η παράσταση είναι κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 η ώρα και τις 2 μέρες. Ναι. Στο BIOS. Μπορείτε κι εσείς να βρεθείτε εκεί πέρα. Μπορείτε να κερδίσετε φυσικά διπλές προσκλήσεις. Μπαίνοντας, βλέπουμε εδώ και τον τρόπο στο Instagram του MAD TV. Μας κάνετε follow, στέλνετε μήνυμα γράφοντας Γιβραλτάρ. Ναι, είναι το γνωστό το Γιβραλτάρ. Εκεί. Λοιπόν, γράφετε Γιβραλτάρ και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε προσκλήσεις. Παιδιά, ποιος το έχει σκηνοθετήσει, εσύ το έχεις σκηνοθετήσει όλο αυτό? Εγώ κάνω τη σκηνοθεσία. Mm-hmm. Είναι, όπως είπαμε, η σύλληψη και το κείμενο είναι με τον Χρήστο. Παίζουμε οι τρεις μας. Mm-hmm. Σκηνικά έχει κάνει η Ζωή Αρβανίτη, μουσική ο Βίρον Κατρίτσης, κοστούμια η Λίλα Νόβα. Αχ, την αγαπώ. Ναι, τέλεια. Ναι, είχα περπατήσει τη Λίλα Νόβα κάποια στιγμή, τα φιλιά μου. Κική Παρπαβασίλογλου είναι βοηθός σκηνοθέτη. Τι ξεχνάω. Υπάρχει μεγάλο team από πίσω. Okay. Υπάρχει μεγάλο team που ναι, έχει... Και κάπως μόνιμοι συνεργάτες. Ναι, και αυτοί είναι πολύ μόνιμοι συνεργάτες. Είναι... Και ξέχασα στο Μικελάντζελο που έχει κάνει όλη τη γραφιστική δουλειά. Γραφιστικά, ναι. Yeah. Και ο Φίλιππος Μαργαλιάς που έχει κάνει τις φωτογραφίσεις, αυτές που βλέπουμε. Τις φωτογραφίσεις που βλέπουμε, πάρα πολύ ωραία.
Πάρα πολύ. Λοιπόν, δίνουμε το ραντεβού μας όλοι, Σαββατοκυριακή στο Bios, σε 7 η ώρα, στη Γιβραλτάρ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στην παρέα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε περιμένουμε. Ιδίως τον Χρήστο τον ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, γιατί μου τα είπε όλα όπως ήθελα να τα ακούσω. Ευχαριστώ πολλά, φιλιά. Ναι, να είσαι καλά. Σε περιμένεις την παράση. Ναι, φυσικά. Εννοείται, θα έρθω να με αναγνωρίσεις, μην μου κάνεις ότι με ξέρεις πάλι. Μην κάνεις ότι με βλέπεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εμείς τι έχουμε να πούμε, τίποτα δεν έχουμε να πούμε. Έχουμε να αφήσουμε τον κόσμο ουσιαστικά. Μην ξεχνάτε, ακόμα μια φορά το λέω, στο Bios. Μέχρι πότε θα πάει η παράσταση, μέχρι 21 Απριλίου, την Κυριακή των Βαΐων. Οκ, τέλεια. Οπότε φτάνουμε μέχρι 20. Εντάξει, υπάρχει χρόνος ακόμα για να έρθει ο κόσμος. Λοιπόν. Εμείς, επειδή θα τα πούμε αύριο, θέλω να σας πω δύο πραγματάκια. Καταρχάς για το Πλίσκιν, το οποίο έρχεται 26 και 27 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, αυτή τη φορά του Δήμου Αθηναίων. Όπου, αν θέλετε, να σας πω γιατί έχει ξεκινήσει η προπόληση, πώς μπορείτε να βρείτε, αν ανοίξει η δεύτερη σελίδα κάποια στιγμή, θα ήταν πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μπορείτε να βρείτε στο μπείτε στο www.τεχνόπολη.athens.com για τα εισιτήριά σας, αλλά φυσικά και για το πρόγραμμα. Οι πόρτες, να σας πω, ότι ανοίγουν στις 5 η ώρα. Το ακριβές πρόγραμμα Anastage θα ανακοινωθεί εκεί μέσα στον Ιούνιο, στις αρχές του Ιουνίου. Να το έχετε στα υπόψη σας, αλλά μπορείτε να δείτε διάφορα ονόματα μέσα φυσικά από το Πλίσκιν. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Έχω να πω κάτι άλλο? Δεν ξέρω. Όχι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχετε εσείς να πείτε κάτι άλλο? Όχι. Αφήστε στο Χρήστο να τα πει όλα. Με το Χρήστο θα σας αφήσουμε να σας χαιρετήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που είστε στην παρέα. Εμείς πολύ. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Ακολουθεί φυσικά εδώ το πρόγραμμά μας. In the bag, yeah. When you see the max, they stack up like my ass, yeah.